Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε την ιατρική εκπομπή του Plus TV Εύζην. Στο στούντιο μαζί μας ο πλαστικός χειρουργός Χάρης Ζαβρίδης. Χάρη, συζητούμε για την πλαστική με τόσο ωραία τα λες που άρχισα και σκέφτομαι αν υπήρχε χρόνος να πηγαίναμε όλοι πλαστική. Διότι πραγματικά είναι μια επιστήμη η οποία προσφέρει πραγματικά και είχε μια φοβερή εξέλιξη, φαίνεται, τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι έτσι? Άρχισε να γίνεται πιο γνωστή τα τελευταία 20-30 χρόνια, ενώ είπαμε είναι από τα πανάρχια. Αλλά οι εξελίξεις είναι πολύ γρήγορες στην πλαστική. Είναι έτσι όπως τα λέω? Σίγουρα η ιατρική επιστήμη προχωράει. Έτσι. Ναι. Τουλάχιστον η προσωπική μου γνώμη είναι ότι η πλαστική χειρουργική είναι μια συναρπαστική ειδικότητα για έναν συνάδελφο. Και ο λόγος είναι γιατί πρώτα είναι τέχνη και μετά είναι επιστήμη. Εμείς έχουμε την, αν θέλετε, το πλεονέκτημα να θεωρούμε και τους εαυτούς μας και λίγο καλλιτέχνες. Γιατί μας ενδιαφέρει η αισθητική σε αυτό που κάνουμε. Ενώ σε άλλους συναδέλφους είναι το τελευταίο πράγμα που τους ενδιαφέρει η αισθητική. Βέβαια αυτό είναι και ένα μειονέκτημα στην ειδικότητά μας, Γιώργο. Είμαστε η μόνη ειδικότητα, και μιλώ για την αισθητική, που δεν έχει να κάνει με ασθενείς. Έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι είναι καλά και θέλουν να γίνονται καλύτερα. Αυτό σημαίνει ότι αρκετοί από αυτούς δεν είναι συνειδητοποιημένοι σε αυτό που κάνουν. Καμιά φορά ζητούν πράγματα που δεν μπορεί να προσφέρει η πλαστική χειρουργική. Γι' αυτό πρέπει ο πλαστικός χειρουργός, όπως είπαμε προηγουμένως, να καθοδηγεί τον ενδιαφερόμενο για να πάρει και τη σωστή λύση. Αυτό που πραγματικά ήθελα να πω είναι ότι δεν σηκώνετε τα χέρια ψηλά. Έχετε λύσεις, να μην πω σε όλα, σχεδόν σε όλα τα προβλήματα. Όπως όλοι οι γιατροί και όλοι οι συνάδελφοι, πάντοτε προσπαθούμε να δώσουμε την καλύτερη λύση για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Μακάρι να υπήρχαν λύσεις σε όλα τα προβλήματα, αλλά εντάξει, ορισμένα ξέρεις και εσύ πολύ καλά ότι δυστυχώς μέχρι ενός σημείου μπορεί να προχωρήσουμε. Να ακούσουμε την κυρία Μαρία. Είναι στη γραμμή η κυρία Μαρία? Ναι, γεια σας. Γεια σου κύριε Μαρία. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ζαβρίδη σχετικά με την κοιλιοπλαστική, αν γίνεται στην επέμβαση της κοιλιοπλαστικής να γίνεται ταυτόχρονα και λιποαναρρόφηση, και επίσης αν μπορεί κάποια γυναίκα μετά την επέμβαση της συγκεκριμένη να μείνει έγκυος και από πόσο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε κυρία Μαρία που καλέσατε. Να ακούσουμε και την κυρία Ελένη. Ναι, γεια σας. Γεια σου. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσον μετά από μια σοβαρή ακμή, κυστική ακμή, κατά κρύβεια, κάπως έτσι μου την είπαν, πολύ σοβαρή, μου έγιναν σημάδια βαθιά, αν υπάρχει κάποια θεραπεία, και επίσης για τους μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια, αν υπάρχει κάποια θεραπεία. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Ελένη. Ξεκαθαρές. Βέβαια. Βέβαια. Αυτά που δεικνύει Γιώργο το βλέπουμε για κάθε μέρα στα ιατρία μας. Καταρχήν είναι σημαντικό να ξέρουμε τι γίνεται στον τόπο μας. Ο Κύπριος λοιπόν είναι πολύ συνειδητοποιημένος με την πλαστική χειρουργική. Γι' αυτό αν προσέξουμε και ερωτήσεις των τηλεθεατών μας είναι πολύ ξεκάθαρες. Σωστές. Έχουν ένα πρόβλημα και σου λέει η κοπέλα, εγώ θα κάνω κοιλιοπλαστική. Πρέπει να κάνω λιποαναρρόφηση. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η απάντηση είναι όχι. Σε επεμβάσεις που τεντώνουμε το δέρμα, το αφήνουμε να ερεμήσει 3 μήνες και μετά στην ίδια περιοχή θα κάνουμε λιποαναρρόφηση. Βέβαια αυτό που ρωτάει η Μαρία, ίσως μπερδεύεται και λίγο γιατί την ίδια ώρα μπορεί να συνδυάσουμε 2 επεμβάσεις. Δηλαδή μαζί με την κοιλιοπλαστική να κάνουμε λιποαναρρόφηση σε κάποιο άλλο σημείο. Αυτό γίνεται. Αλλά στο ίδιο σημείο που τεντώνουμε το δέρμα, για παράδειγμα στην κοιλιά με κοιλιοπλαστική, δεν κάνουμε λιποαναρρόφηση. Προηγηθεί λιποαναρρόφηση και μετά? Πρώτα κοιλιοπλαστική, πρώτα τεντώνουμε το δέρμα. Μάλιστα. Και μετά αναρροφούμε το λίπος. Η σωστή διαδικασία. Μάλιστα. Είναι αυτή.